21 Αυγούστου 2022 μας αξίωσε ο Θεός να επισκεφτούμε την Ιερά Μονή και Χροχονίου εδώ στη Μαγευτική Τίνο. Βλέπετε, κοιτάξτε που είναι η Ιερά Μονή και Χροχονίου. Εκεί κάτω είναι η χώρα της Τίνου και η μεγαλόχαρη Παναγία Ευαγγελίστρια. Καθαρός αέρας από αυτό το πολύ ωραίο μέρος. Η Μονή είναι τόπος ηρεμίας και προσευχής, ως αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε. Και το ωράριο λειτουργίας, η Μονή θα είναι ανοιχτή καθημερινά το πρωί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 7 το απόγευμα. Να ξέρετε, όποιος θέλει να έρθει, να μην την πατήσει, να ξέρει το πρόγραμμα. 10 με 1 και 4 με 7. Ιερά Μονή και Χροβουνίου. Ο περίβολος χώρος, ψηλή τυχοποιία. Δαπάνη μοναχής Θεόκλητης Παπαδάκη, ηγουμένης Ιεράς Μονής και Χροβουνίου Τίνου 1984. Η πηγή αυτή είναι για σένα προσκυνητή, ψυχικό και σωματικό ξεκούρασμα. Και εδώ ο εξωτερικός χώρος της Ιεράς Μονής και Χροβουνίου. Να και μια σικιά. Μυρίζει κοπρία. Α, ελαφάκια. Κοιτάξτε. Ελαφάκια και εδώ στην Ιερά Μονή και Χροβουνίου. Να τα. Μου μύρισε κοπρία και συνάντησα αυτό πριν με τα κέρατα αρσενικό. Αυτό θηλυκό. Πολλά ελαφάκια εδώ πέρα, φίλες και φίλοι. Να φέρετε τα παιδιά σας να δείτε. Ελαφάκια, να δουν να χαρούνε. Ελαφάκια εδώ στην Ιερά Μονή και Χροβουνίου, στο ύψωμα. Και δύο αδερφάκια στη σκιά. Εδώ πέρα στην Ιερά Μονή και Χροβουνίου. Ξεκουράζονται κάτω από το πεύκο. Πανέμορφα. Η μαμά, ο μπαμπάς και τα δύο τα παιδάκια. Και άλλα λαφάκια. 1, 2, 3, 4. Αυτό με τα κέρατα πρέπει να είναι το αρσενικό. Το θηλυκό. Και τα δύο πιο μικρά. Και εκεί πέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 τουλάχιστον ελαφάκια και εδώ στην Ιερά Μονή και Χροβουνίου, η οποία μπορεί να επισκεφτείτε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 7 το απόγευμα δέχεται επίσκεψη για προσκύνημα. Τέλεια τα ελαφάκια. Βλέπω και μαθαίνω τα ελαφάκια με καφέ τρίχωμα και άσπρες βούλες. Χαρούμενα, ήσυχα, της Παναγιάς. Και κατηφορίζουμε πάλι προς το είσοδο του μοναστηριού. Τα ελαφάκια που έχει, τα έχετε δει. Μπράβο.
Για να τα δεις τα λαφάκια. Εδώ έχουμε ρίγανη. Ρίγανη. Λουίζα. Βασκόμηλο. Βασιλικός. Συγγνώμη. Βασιλικός, τέλεια. Βότανα. Εδώ κάποιος κύριος πουλάει βότανα. 2 ευρώ βασιλικός, 2 ευρώ η ρίγανη. Να πάρουμε κι εμείς να έχουμε τινιακή ρίγανη. Και μου κόμπα μία άποψη έξω από την Ιερά Μονή και Χροβουνίου. Ευλογημένη τινιακή γη. Να και να ξοκλήσει εδώ πέρα. Και μία άποψη της χώρας, της τίνου, της μεγάλης της Παναγίας Ευαγγελίστριας, από όλα τα μέρη της γης έρχονται να επισκεφθούν και να την προσκυνήσουν. Θεματουργική εικόνα της Παναγίας μας της τίνου. Εδώ η Ιερά Μονή και η Χροβουνίου. Και μην ξεχάσετε, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα με 7 το απόγευμα επισκέψη. Αλλιώς θα είστε σαν και εμάς εδώ έτσι, έξω από τη Μονή, έξω των τυχείων. 21 Αυγούστου 2022, μετά τις 1 σίγουρα.